Ολοκληρώθηκε, κυρίες και κύριοι, η σύσκεψη υπό την Πρόεδρο της Δημοκρατίας των Πολιτικών Αρχηγών. Συνδεόμαστε με το Προεδρικό Μέγαρο. Και φαίνεται πως ο Αλέξης Τσίπρας και ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι οι πρώτοι πολιτικοί αρχηγοί που βγαίνουν και πολλοί δημοσιογράφοι φυσικά και τηλεοπτικά συνεργεία. Τους βλέπουμε μαζί λοιπόν, ναι. Κυριάκος Μητσοτάκης, Κυριάκος Βελόπουλος και ο Αλέξης Τσίπρας κατεβαίνουν και οι τρεις. Την αλέα εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο για να δούμε ευδιάθετη. Και ακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης με τον κύριο Κουτσούμπα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα σε όλους. Καμία δήλωση. Εδώ για να δούμε. Το κλίμα πώς ήταν. Πώς ήταν το κλίμα. Πώς ήταν το κλίμα μέσα. Γρήγορα τελείω. Κανένας πολιτικός αρχηγός. Κανένας από τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν έκανε δήλωση, Σοφία. Δεν έκανε δήλωση. Νομίζω όμως ότι έχει... Εντάξει, είδαμε όμως και από τους τρεις μια πολύ χαρούμενη διάθεση. Το κλίμα ήταν καλό. Αλλά κανένας από τους τρεις δεν θέλησε, από τους πέντε, δεν θέλησε να κάνει κάποια δήλωση. Φεύγει τώρα ο κύριος Παφίλης, οι συνεργάτες του Πρωθυπουργού, ο κύριος Μάντζος, συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, να σταθούμε όμως στην εικόνα της ημέρας, Σοφία, τους πολιτικούς αρχηγούς όλοι μαζί, ναι, να βγαίνουν σε αυτή τη χαλαρή διάθεση, όπως μας είπες, από το Προεδρικό Μέγαρο. Δεν είναι κάτι το οποίο έχουμε συνηθίσει. Ο κύριος Κουτσούμπας με τον κύριο Ανδρουλάκη και οι άλλοι τρεις. Ναι, Σοφία. Αν και δεν επέλεξαν να κάνουν δηλώσεις, τους είδαμε, είναι για πρώτη φορά που τους βλέπουμε να περπατάνε μαζί, να συζητούν και να φεύγουν και οι τρεις μαζί σε μια χαρούμενη, θα έλεγα, μια ευχάριστη διάθεση. Και οι τρεις είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη, τον κύριο Βελόπουλο στη συνέχεια μαζί του και τον κύριο Τσίπρα να περπατούν και να εξέρχονται από το Προεδρικό Μέγαρο, συζητώντας, δεν καταφέραμε να ακούσουμε τι. Μια διαδικασία που διήρκησε λιγότερο από 25 λεπτά. Διαπιστώθηκε προφανώς η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνησης και το επόμενο βήμα από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, είναι να καλέσει τον αρχαιότερο πρόεδρο τον αρχαιότερο πρόεδρο των ανωτάτων δικαστηρίων, όλα δείχνουν ότι θα είναι ο κύριος Σαρμάς, προκειμένου να στη συνέχεια να ορκιστεί υπηρεσιακός πρωθυπουργός και εκείνος να οδηγήσει στη συνέχεια τη χώρα στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Σαρμάς θα είναι αυτός ο οποίος θα σχηματίσει την υπηρεσιακή κυβέρνηση και στη συνέχεια θα διαλυθεί η Βουλή. Θυμάστε, περιμένουμε ορκομοσία των βουλευτών και διάλυση της Βουλής την Δευτέρα και αμέσως μετά η χώρα μπαίνει εκ νέου σε τροχιά εκλογών στις 25 Ιουνίου. Και όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αναλυτικά και στο μεσημβρινό μας δελτίο. Σοφία Φασουλάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε εικόνα από κάποιους διαλόγους που μπορεί να έγιναν μέσα με την κυρία Σακελαροπούλου από τους πολιτικούς αρχηγούς. Θα είχε ενδιαφέρον να ακούσουμε εκεί, αν ήταν ανοιχτές οι κάμερες, τι διημήφθη και πώς τοποθετήθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί. Ναι, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εικόνα. Φαντάζομαι ότι στην συνέχεια της ημέρας θα έχουμε περισσότερη πληροφόρηση και θα δούμε, εκτός από τα πλάνα και τους διαλόγους που είχαν οι πολιτικοί αρχηγοί με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο μεσημβρινό μας δελτίο ενδεχομένως όλα αυτά. Σοφία, σε ευχαριστώ πολύ. Ραντεβού εκ νέου, κυρίες και κύριοι, στη 1 το μεσημέρι. Έως τότε, γεια σας.